Την πρώτη ύλη μας που είναι το χώμα, τη συλλέγουμε από τα βουνά γύρω από την περιοχή του Κόρνου, τα οποία είναι κατάλληλα για την αγκιοπλαστική. Μαζεύουμε το χώμα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, το βάζουμε σε δοχεία, μεταφέρουμε το χώμα στο χώρο όπου θα εργαστούμε, απλώνουμε το χώμα μας, αφαιρούμε τα περιττά που έχει μέσα το χώμα και τις μεγάλες πέτρες οι οποίες υπάρχουν, και όταν καθαρίσει το χώμα μας από τα περιττά πράγματα τα οποία έχει μέσα, το βάζουμε στην μηχανή η οποία θα μας το αλέσει το χώμα μας, στο σπαστήρα μας, να αλέσει το χώμα μας. Όταν το αλέσουμε θα πάρουμε τη σκόνη η οποία θα βγει όταν θα αλεστεί το χώμα. Αυτή τη σκόνη θα τη βάλουμε σε δοχεία. Εκεί θα βάλουμε νερό και θα φτιάξουμε τον πυλό μας, ο οποίος είναι χώμα και νερό. Τα αγκεία μας τα κατασκευάζουμε, τα φτιάχνουμε σε έναν τετράγωνο ξύλινο ποδοκίνητων τροχών. Βάζουμε πάνω 3 κομμάτια πύλο, στο οποίο τοποθετούμε το ξύλο στο οποίο θα φτιάξουμε το αγκείο μας. Παίρνουμε ένα κομμάτι πύλο, το χτυπούμε με τα χέρια για να αφαιρέσουμε τον αέρα που έχει μέσα ο πύλος. Το πυλόν αυτό το τοποθετούμε πάνω στο ξύλο μας, το χτυπούμε με τα χέρια για να ανοίξει όσο το χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το αγκείο μας. Κατόπιν αφαιρούμε το περιττό πάχος που έχει κάτω το αγκείο το οποίο θα φτιάξουμε. Με το δάχτυλό μας ελέγχουμε το πάχος του αγκείου και αναλόγως θα προσθέσουμε ή θα αφαιρέσουμε πυλό. Και μετά αρχίζουμε να χτίζουμε το αγκείο μας, βάζοντας κομμάτι-κομμάτι πάνω στο αγκείο το οποίο θα φτιάξουμε. Με τα χέρια μας το πιέζουμε για να γίνει πιο λεπτή ο πυλός. Μετά χρησιμοποιούμε το ύφασμα μας, το οποίο είναι βρεγμένο, και με την βοήθεια το καλάμι το οποίο, το εργαλείο που έχουμε το οποίο είναι καλάμι, αφαιρούμε το περιττό πάχος μέχρι να έρθει το αγκείο μας στο πάχος το οποίο θέλουμε, και με τη βοήθεια του υφάσματος λιένουμε την επιφάνεια του αγκείου για να γίνει όσο το δυνατόν πιο λεία η επιφάνειά του. Όταν φτάσουμε στο σημείο το οποίο τελειώνει το αγκείο μας, με τη βοήθεια ενός ένα κομμάτι νήμα, κόβουμε το πάνω μέρος του αγκείου για να ισώσει το αγκείο μας από πάνω, και με τη βοήθεια του υφάσματος μας, το οποίο πρέπει να είναι βρεγμένο, ισώνουμε το πάνω μέρος του αγκείου μας. Με τη βοήθεια του υφάσματος λιένουμε την επιφάνεια του αγκείου από μέσα, και με το μέσα το υφάσμα να παίξει στο χέρι μας, φέρνουμε και κάνουμε το σχήμα που θέλουμε στο αγκείο μας. Όταν τελειώσει το αγκείο, χρησιμοποιούμε σε αυτόν το αγκείο που φτιάξαμε τώρα, δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία μας όλα που χρησιμοποιούμε για να στολίσουμε το αγκείο μας, θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τη χτένα, ενώ σε άλλα πράγματα τα οποία κατασκευάζουμε μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και έναν μικρό λεπτό ξυλάκι για τη διακόσμηση. Όταν τελειώσει το αγκείο, θα το αφαιρέσουμε από το γυριστήρι, θα το τοποθετήσουμε σε σκιερό δροσερό μέρος, και όταν θα είναι έτοιμο θα το αναποδογυρίσουμε για να αφαιρέσουμε το περιττό πάχος που έχει το αγκείο μας στην κάτω πλευρά που είναι βάση του.